Οκτώ περιφερειακά ιατρία αναμένεται να δημιουργηθούν στο Δημό τη Πάτρα, σύμφωνα με το νέο σχέδιο αναδιάρθρωση των υγειονομικών δομών στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Προβλέπεται μια κεντρική μονάδα αναφορά, εκεί στον Άγιο Αλέξιο. Η προοπτική να, να, γίνει και η δεύτερη στα Ζαρουχλέικα, αναβαθμίζοντα τη δομή που υπάρχει εκεί. Και γύρω από αυτέ, άλλε οχτώ περιφερειακέ δομέ, οι οποίε θα είναι, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο το σημείο της πρώτης πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής με την ομάδα υγείας, τον οικογενειακό γιατρό και την ομάδα υγείας. Βέβαια για να λειτουργήσουν τα ιατρία της γειτονιάς χρειάζεται η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού. Από τη στιγμή που υπάρχει επιλογή να ξεκινήσει από την Πάτρα και από άλλους τρεις δήμους της χώρας το σχέδιο αυτό, υπάρχει δέσμευση ότι το απαραίτητο προσωπικό θα προσληφθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου μέχρι τους τρεις πρώτους μήνες του 2017, το σύστημα αυτό στο Δήμο της Πάτρας να είναι σε πλήρη λειτουργία. Το ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση της υγείας στην περιοχή παρουσιάζεται σήμερα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης φαίνεται πως θα είναι μέχρι το τέλος του 2016.